Λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών διαρρέει ένα non-paper που είναι η άποψή του, δηλαδή, σε αυτό που λέει, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Μας λέει ότι η διαπραγμάτευση έχει κλείσει ως προς το 3% του ΑΕΠ και ο στόχος το πρωτογενές πλεώνασμα το 3,5% για το 2018. Αυτό είναι τώρα η βασική, ας το πούμε, διαρροή. Ναι. Η ελληνική πλευρά λέει προσπαθεί να έχει κόκκινες γραμμές και το Δουνουτού δίνει κάποια στοιχεία και εκεί βρισκόμαστε. Μάλιστα. Πείτε μου όμως, κύριε Βασιλέ, γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο 6 χρόνια, ξέρετε. Εσείς τι καταλαβαίνετε? 5-1 θα έλεγα εγώ. Ναι. Δηλαδή, για να το καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση αριστεράς. Δηλαδή, το έργο το έχουμε δει 5 χρόνια από μια πλευρά και 1 χρόνο από μια κυβέρνηση αριστεράς, η οποία υποσχέθηκε κάποια πράγματα. Κατά δήλωσή της αριστεράς. Κατά δήλωσή της, ακριβώς. Μάλιστα. Είχα την τύχη και ατυχία να είμαι μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο στα πρώτα μας φοιτητικά χρόνια. Δηλαδή από το ίδιο πανεπιστήμιο, από άλλα τμήματα. Εγώ οικονομικό-νομικής, αυτός νομικό-νομικής, γνωριζόμαστε καλά. Λοιπόν, παρακολουθώντας, ας το πούμε, εκ του συνέγγυς, διότι γνωρίζω από κοντά και τους δύο διαπραγματευτές βασικούς, δηλαδή αυτό που λέμε τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Κατρούγκαλο, έχω να πω το εξής. Ότι διαπραγματεύονται, αλλά όπως λέμε δεν βγαίνει η εξίσωση. Και δεν βγαίνει γιατί έχουμε ναρκοθετήσει μόνοι μας τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή αυτό που λέμε κόκκινη γραμμή, οι επιδόσεις μας δεν είναι τέτοιες που να μας επιτρέπουν να διαπραγματευτούμε με αξιοπρέπεια. Συγγνώμη, κύριε Βασιλάκη, μου επιτρέπετε. Τι ακριβώς διαπραγματευόμαστε? Γιατί πριν από λίγο ο κύριος Ρωμανιάς που είχαμε στη συχνότητα μας έλεγε ότι η κυβέρνηση τώρα το παίζει προσποίηση. Τα μέτρα με τη συμφωνία του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου τα έχει αποδεχτεί. Την εφαρμογή των μέτρων διαπραγματευόμαστε. Α, μάλιστα. Και το χρονικό ορίζοντα της παράτασης ή της μη παράτασης στην εφαρμογή. Δηλαδή, όπως θα λέει ο κύριος Ρωμανιάς, τη μετενέργεια, όπως λέμε. Δηλαδή, το χρόνο διαπραγματευόμαστε. Όχι την εφαρμογή. Στην πραγματικότητα, βλέπετε το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου. Τι είναι? Είναι ένα φοροασφαλιστικό νομοσχέδιο, δηλαδή ασφαλιστικό με φορολογικές προεκτάσεις. Το έρχεται λοιπόν και το φορολογικό και αποτελειώνει τις κοινωνικές τάξεις, όπως λέμε και την κοινωνία. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή είναι πάνω από τις δυνάμεις της κοινωνίας σε ένα καθημερινό χώρο. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτό που λέγεται τώρα αφαιρεί από τις εταιρείες, δηλαδή ΕΙΔΑΠ και όπου υπάρχουν διαθέσιμα και μεταφέρει στην Τράπεζα Ελλάδος τα τελευταία χρήματα με σκοπό να έχει μια στοιχειώδη ρευστότητα. Είναι σωστό οικονομικά να το κάνει, εάν είχε τη δυνατότητα να τα επαναφέρει και πάλι στα ταμεία αυτών των οργανισμών. Δηλαδή στα ασφαλιστικά ταμεία και στις δημόσιες επιχειρήσεις. Σωστά. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή θα συμβεί? Δηλαδή εσείς πώς το βλέπετε, ας το πούμε, και δεν σας ρωτάω εσάς, ρωτάω το λαό μας. Τι, όχι υποπτεύεστε, τι καταλαβαίνετε μετά το αδιέξοδο στο Χίλτον που είστε δίπλα χθες? Μάλιστα. Απεχώρησαν οι θεσμοί, το κουαρτέτο, τρόικα πλάς τέλος πάντων, απεχώρησαν. Και η κυβέρνηση πάλι δια non-paper, διότι είναι ένας νέος τύπος που ζούμε εδώ και 1,5 χρόνο τα non-paper, και ευθυνόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι γι' αυτό, λέει ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τον Τούσκ σύνοδο κορυφής, διότι το Eurogroup πάει περίπατο το αυριανό. Έχω μια απορία, επειδή εσείς ξέρετε οικονομικά. Όταν δεν μπορείς να φτάσεις καν σε Eurogroup, που αν πας θα έχεις και σκληρότερα μέτρα, για να τα λέμε να καταλαβαίνομαστε. Στη σύνοδο κορυφής θα πας με τι προσδοκία ακριβώς? Η προσδοκία είναι η αναβολή, η αναβλητικότητα, ναι, και με παρακαλετό τρόπο. Δηλαδή θα πας και θα πεις κάτι πολύ απλό. Ότι επειδή και εσείς και εμείς έχουμε λόγους να συμφωνήσουμε, ναι, ελάτε με κάποιο τρόπο. Το κάποιο τρόπο όμως είναι τα προληπτικά μέτρα, τα 3,5 δισεκατομμύρια, τα οποία θα έχουν σαφή περιγραφή και θα λέει σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεις αυτό, αυτό λέει ο Ντόναλντ Τούσκ, θα έχεις σαφώς να μαζέψεις τα 3,5 δισεκατομμύρια επί δικαίων και αδίκων. Μισό λεπτό, κύριε Βασιλάκη. Εσείς πριν από λίγο μας είπατε ότι τα 5,5 ξεχάστε το, δεν βγαίνει. Άμα δεν βγαίνει, είναι προφανές ότι θα εφαρμοστούν και τα 3,5. Κατευθείαν.
Αυτό λέμε. Αυτό, το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Δηλαδή το επίδικο, το τελικό είναι να οριστούν, να περιγραφούν και είναι δεδομένο ότι θα μπουν. Δηλαδή, αν δεν επιτυχάνει τους στόχους, είναι δεδομένο. Αλλά θα οριστεί, επί ποιων κεφαλών θα πέσει ο Πέλεκης. Πείτε μου κάτι, εάν δεν υπάρξει ούτε σε αυτό το πνεύμα η κυβέρνηση αποφασίσει ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και υπάρξει αδιέξοδο. Ζήτημα πρώτο, με βάση την εικόνα των ταμιακών διαθεσίμων που πηγαίνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, συμφωνείτε με την άλλη διαρροή που υπάρχει, παρακαλώ πολύ, στο πρακτορείο Ρόιτερ, ότι με το ζόρι φτάνει ένας ενάμισης μήνας? Μέχρι Ιούνιο, βεβαίως. Μέχρι Αυτό είναι αλήθεια. Μέχρι είναι αλήθεια. Ναι. Έχετε την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι σε πλήρες αδιέξοδο, προσέξτε τι σας ρωτώ τώρα, ή στείνεται ένα σκηνικό αδιέξοδου για να πιεστούν και τυχόν φυγόκεντροι βουλευτές? Για να κλείνουμε. Στείνεται σκηνικό αδιέξοδου για να μπορέσουν οι φυγόκεντροι βουλευτές να έρθουν με την κεντρομόδο, όπως λέμε, προς το κέντρο, ένεκα του κινδύνου. Και για να μπορέσουν να ελέγξουν κάποιες τάξεις, όπως λέμε, οι οποίες διαλέγονται μαζί τους. Δηλαδή, ορισμένες τάξεις και ορισμένα επιμελητήρια διαλέγονται με την κυβέρνηση, ας το πούμε, προνομιακά, και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, είναι πιο κοντά στις απόψεις της κυβέρνησης. Αυτό θέλουν, να έχουν μια στοιχειώδη από τη μια πλευρά κοινωνική στήριξη, στην κορυφή, όχι στη βάση, και από την άλλη πλευρά να ελέγξουν τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών πρώτου κινδύνου. Και έτσι να πάρουν, να αποσπάσουν δηλαδή την ψήφο εκείνη τη στιγμή, και μετά το δεδομένο είναι, το τι θα γίνει είναι άδειλο. Δηλαδή είναι, δεν είναι φανερό. Μάλιστα. Θέλω λιγάκι, αν δεν σας κάνει κόπο, σε αυτή την πρώτη συνομιλία, τα ξαναπούμε, είναι προφανές, να σας ρωτήσω, ο υπουργός, τον οποίο ήσασταν και συμφοιτητές, σήμερα το πρωί, εκτός από ταξικός αποστάτης, είπε ότι το ασφαλιστικό δεν ικανοποιεί ένα 10% πλούσιων μηχανικών, δικηγόρων, αγροτών, επιχειρηματών. Οικονομολόγων, να προσθέσω εγώ, για να προσθέσω και τη δικιά μας τάξη. Ναι, όλοι οι άλλοι, το 90%, θα δουν ότι εφαρμόζονται κανόνες ισονομίας και εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος. Σας προκύπτει αυτό διαβάζοντάς το? Όχι. Και θα πω, ακόμα και αυτή την πρώτη κατηγορία ανθρώπων των νέων επαγγελματιών, την οποία ευνοεί και την πάει δηλαδή μετά από 5 χρόνια, δηλαδή τι κάνει? Αυτοί οι νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα και τους ευνοεί καταφανώς, δηλαδή λέει ότι θα έχετε έκπτωση. Λοιπόν, θα πληρώσουν μετά από 5 χρόνια τμηματικά με το 1/5 τις ασφαλιστικές φορές τις οποίες απέφυγαν να πληρώσουν αρχικά. Αλλά πάμε σε εμάς, τους υπόλοιπους, αυτό που λέμε το 90%. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς οι υπόλοιποι χωριζόμαστε σε 2 ομάδες. Αυτούς που εργαζόμαστε σκληρά και αποκτούμε ένα υπερβολικό εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, όπως τα λέγαμε, όμως από αυτά τα 50.000 ευρώ ή οποιοδήποτε, το τι απομένει έχει σημασία. Δηλαδή, κύριε Σαχίνη, εγώ έχω το παιδί μου στο εφαρμοσμένο μαθηματικό στο Ηράκλειο της Κρήτης και αποσπά ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός μου. Αυτό το λαμβάνει υπόψη ο υπουργός όταν με καλεί να πληρώσω ασφαλιστικές φορές? Το δεύτερο, δηλαδή την οικογενειακή δομή, καμία σχέση τέτοια κριτήρια. Το δεύτερο, ή το οικογενειακό εισόδημα, εν πάση περιπτώσει. Δεν το λαμβάνει υπόψη. Αλλά το κυριότερο είναι το εξής. Οι οριζόντιοι συντελεστές δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές τάξεις. Καταρχήν, αυτή την περίοδο δεν εισπράττουμε τις αμοιβές μας. Μπορεί ονομαστικά να έχουμε εκδώσει τα παραστατικά, θεωρητικά να απαιτούμε από κάποιους να μας πληρώσουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε εισπράξει τις αμοιβές μας. Όμως η περιοδική μας δήλωση και η δήλωση μας εισοδήματος υπακούει σε αυτό. Ότι αφού έχεις δικαίωμα, το περιγράφεις και βάσει αυτού φορολογείσαι και βάσει αυτού υπολογίζονται οι ασφαλιστικές φορές. Είναι δίκαιο αυτό? Μάλιστα. Ο κύριος Δορμανιάς είπε πριν από λίγο ότι αν κοιτάξετε κάποια θεμελιώδη άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, θα διαπιστώσετε ότι είναι με υπουργική πια απόφαση, βάσει αναλογιστικών μελετών, μέχρι το 2060, μαθηματικός βέβαιο, ότι διαρκώς θα υπέρχονται μειώσεις. 9 και σε επικούρηση και σε βασική σύνταξη και σε εθνική. Μα το τεκμήριο της βιωσιμότητας αυτό είναι. Τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλά όσο αφαιρεί αγοραστική δύναμη, το φορολογικό και το ασφαλιστικό, ναι, από την αγορά και την προσδιορίζει και την τοποθετεί στην κάλυψη κενών. Αυτό να καταλάβουμε. Καλύπτονται κενά. Δεν δίδονται χρήματα στους ασφαλισμένους. Καλύπτονται κενά του συστήματος.
και αυτά τα κενά αφαιρούν αγοραστική δύναμη από την αγορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά τη γνώμη σας, κάπου εδώ τελειώνει ο χαρακτήρας του συστήματος ως σύστημα κοινωνικής ασφάλισης? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα έλεγα εγώ και δεν θα κοινωνολογήσω να πω ότι πάμε σε μεθόδους ή σε καταστάσεις Βουλγαρίας. Απλά πάμε σε μια αναντιστοιχεία, ναι, συντάξεων, ποσό συντάξεων και τρόπου ζωής. Πάμε σε μια αναντιστοιχεία ποσού συντάξεων και αξιοπρεπούς διαβίωσης εισοδήματος. Πάμε σε μια αναντιστοιχεία εισοδήματος που διατίθεται από συντάξεις, δηλαδή το 2.000 ευρώ που λέει ταμπάνι. Πέστε ότι είναι ένας μηχανικός ο οποίος έχει καταβάλει στο ανώτατο επίπεδο της ασφαλιστικής του εισφορές και είναι και μισθωτός κάπου αλλού. Μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καλά το λέτε εσείς, στις ασφαλιστικές του εισφορές. Δεν είναι βοήθημα η παροχή κρατική, γιατί όχι, έτσι το περνάνε. Ο άλλος πληρώνει. Και εμείς και πληρώνουμε. Έρχεται τα βατζιλίκη το κράτος και λέει κόβω. Είναι οροφή. Τι πάει να πει είναι οροφή. Δεν κατάλαβα. Ακριβώς. Ναι, για έλατε. Άρα επιδοτείτε και η μαύρη εργασία στην ουσία. Πάρ τα μαύρα. Μάλιστα. Αλλά σε εμάς τους οικονομολόγους κάνει και το χειρότερο, το οποίο του το απίθυνα με ένα μήνυμα και μου απάντησε προς τιμήν του. Ότι επειδή εσείς δεν έχετε επαγγελματικό ταμείο και προτρέπει, ας το πούμε, όλους να έχουν επαγγελματικό ταμείο και γι' αυτό το λόγο μας αφήνει έξω και από την έκπτωση εμάς τους οικονομολόγους. Α, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τους οικονομολόγους, θέλω να μιλήσω γενικά. Από τη μια πλευρά έχουμε ασφαλισμένους και το δημογραφικό είναι το πρόβλημα, το βασικό. Σωστό. Από την άλλη όμως πλευρά είναι τα 244.000 λουκέτα της πενταετίας, τα 25.000 λουκέτα του έτους, χωρίς να ανοίξουν, δηλαδή σαν ισοζύγιο ας το πούμε, 25.000 λουκέτα καταστημάτων, τα οποία προκαλούν τη διαρροή στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό πώς θα μπορέσει να το αντιστρέψει με οποιαδήποτε μέτρα. Κύριε Βασιλάκη, θέλω κλείνοντας σε αυτή την πρώτη έτσι επαφή. Μάλιστα. Και επειδή είστε εκεί δίπλα στο Χίλτον, έχω εδώ ένα μήνυμα για τον Πεύκο της Βιάνου. Να πει, λέει ο κύριος Βασιλάκης, ο οικονομολόγος, δύο κουβέντες και για εμάς τους αγρότες, για να μην ξεχνάει και την καταγωγή του. Βεβαίως. Για έλατε. Έχω να πω, θα μιλήσω πρώτα για το ασφαλιστικό των αγροτών. Για το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους αγρότες από την 1η-1η του 2022, γιατί μιλάμε τώρα μετά από χρόνια, ορίζεται στο 20%. Δηλαδή πάμε στο κανονικό και σταδιακά από την 1η-1η-2015 μέχρι την 1η-1η-2022 με κατώτερο δηλωθέν εισόδημα, ας το πούμε τα 4.922, θα είναι 921 ευρώ. Λέω ένα παράδειγμα ας πούμε, και με εισόδημα αυτό το ίδιο φτάνει στα 1.326 το 2021. Λοιπόν, 2022 για να πω την ακρίβεια. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε αύξηση στην περίθαλψη σταδιακά από το 4,73 στο 6,95 το 2019. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο θα προσδιοριστεί η ασφαλιστική επιβάρηση των αγροτών. Και έχει μια περίοδο χάριτος, ας το πούμε, για τους αγρότες. Ας το αφήσουμε αυτό. Έρχεται όμως το φορολογικό και τσακίζει τους αγρότες. Γιατί οριακά σε κάποιες περιπτώσεις το φορολογικό κάνει το εξής πράγμα. Το φορολογικό δίνει εκπτώσεις σε ορισμένους αγρότες και από ένα σημείο και πάνω είναι υπέρμετρη επιβάρυνση. Εκεί είναι το ζήτημα. Δηλαδή, αυτός που πραγματικά είναι αγρότης και πραγματικά κάνει εκμετάλλευση, του αφαιρεί μεγάλο μέρος του εισοδήματός του. Αυτό λοιπόν τι αφαιρεί? Από επένδυση, κάνει από επένδυση της αγροτικής παραγωγής. Για να πετύχουμε επιδόσεις στην αγροτική παραγωγή, πρέπει να έχουμε διαθέσιμα χρήματα για να τα επενδύσουμε. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, γίνεται από επένδυση. Συγγνώμη για τους αγρότες που δεν χρησιμοποιώ πιο ευέλικτο όρο, δηλαδή πιο ας το πούμε, αλλά για να το πεις και να το περιγράψεις θέλεις χρόνο. Στην κατακλείδα, κύριε Βασιλάκη, όλα αυτά σε τι συμπέρασμα οδηγούν? Δεν βγαίνει τίποτα, έτσι, σαν το μύθο των Δαναΐδων είμαστε ουσιαστικά. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα απλό συμπέρασμα, ότι πάμε απροετοίμαστοι, απαράσκεπτοι θα έλεγα, σε έναν αγώνα στον οποίο έχουμε 4 επεισόδια, δηλαδή μέχρι τώρα. Δεν διδαχτήκαμε από αυτά τα επεισόδια, δεν διδαχτήκαμε από τις 17 ώρες διαπραγμάτευσης, δεν διδαχτήκαμε από τίποτα, παρά μόνο πάμε και λέμε, σας παρακαλούμε, δεχτείτε κάτι, δώστε κάτι, ένα πρόσχημα, για να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε. Εμείς, ας το πούμε, δεν έχουμε κάποιο άλλο όραμα, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
Και ήθελα να μιλήσω, να πω, θα σας ζητήσω μια χάρη για, για την αποχή των λογιστών. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά, δηλαδή σαν κλάδο. Αν έχω το μισό λεπτό, ας έχετε, το πούμε, έλατε. Το διάτημα. Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς οι λογιστές απέχουμε από την κατάθεση των δηλώσεων και απέχουμε και από την διαδικασία ως προς τις δηλώσεις, ως προς τα ΦΠΑ, όχι με την έννοια ότι θέλουμε να σαμποτάρουμε το κράτος. Είναι το τελευταίο μας όπλο για την αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν το όπλο βέβαια το χρησιμοποιεί μία παράταξη, η οποία είναι στη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, δηλαδή η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και λέει αποχή και λοιπά, τώρα που είναι η άλλη παράταξη κυβερνόσα. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει τα όπλα να τα χρησιμοποιείς με σωστό τρόπο και να σε λαμβάνει υπόψη η πολιτεία, δηλαδή ο Υπουργός των Οικονομικών, ο αναπληρωτής Υπουργός των Οικονομικών. Εάν δεν σε λαμβάνει υπόψη και δεν έρχεται να συζητήσει μαζί σου, ενώ είσαι σαν άμυστος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή εκτυπώνεις τα έντυπα που πληρώνει ο φορολογούμενος, ασχολείσαι ώρες ατέλειωτες χωρίς να αμείβεσαι για αυτό το χρόνο. Είμαστε η τάξη η οποία εργάζεται τις περισσότερες ώρες. Απ' την άλλη πλευρά, μας μεταχειρίζονται με τη μεγαλύτερη σκληρότητα. Σας είπα πριν για το ασφαλιστικό μας. Και από την άλλη πλευρά, το 75% και το 100% η προκαταβολή θέτει εν κινδύνο την κοινωνική μας και την οικονομική μας θέση. Μας στέλνουν για να καταλάβετε τι. Να φύγουμε από τα γραφεία μας, να τα κλείσουμε και να γίνουμε υπάλληλοι πολυεθνικών. Δηλαδή να οργανώσουν το κράτος διαφορετικά. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτή τους η επιμονή σε ένα φορολογικό και ένα ασφαλιστικό το οποίο καταστρέφει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή χτυπάει κέρια την κερδοφορία από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά την ελπίδα. Αυτά τα δύο πράγματα τα χτυπάει κέρια.